ασφάλειας πολυγύρου. Η οποία ασφάλεια πολυγύρου δεν υφίσταται κιόλας, διότι δεν υπάρχει αστυνομικός διευθυντής καλλιτεχνικής, δηλώνει συνεχώς άγνοια. Του τηλεφωνώ, πάω, τον βρίσκω, κάθομαι στο γραφείο του με τις ώρες, αλλά δηλώνει άγνοια για το τι γίνεται στα υπόγεια της δικιάς του αστυνομικής διεύθυνσης. Υπάρχει εκεί ένας ταξίαρχος της ασφάλειας, της κρατικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παζαρίας από την Αγόρας, που επί 10 μέρες ζητώ να το συναντήσω. Ζητάει ένας βουλευτής του κοινοβουλίου να το συναντήσει και αρνείται. Έχουν απαξιώσει εντελώς. Όταν δεν είναι ο αστυνομικός διευθυντής εκεί της Χαλκιδικής, με τον οποίο πια έχουμε αποκτήσει μια οικειότητα τόσο και όλες που έχουμε βρεθεί, δεν μου επιτρέπουν την είσοδο μέσα στην αστυνομική διεύθυνση. Έτυχε προχθές να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ενώ είχα καταφέρει να μπω μέσα κυριολεκτικά καουμπόικα, άνοιξα την πόρτα και μπήκα και πήγα να με σταματήσω και τους άφησα. Στη συνέχεια βγήκα για λίγο έξω να μιλήσω στο τηλέφωνο και με κλειδώσαν απ' έξω. Κλειδώσαν την πόρτα και τους πρόχρανε κιόλας και είμαι καλός και δεν μπορούσα να μπω. Σε τέτοια κατάσταση έχουμε και σε τέτοια απαξίωση έχουμε φτάσει του κοινοβουλίου, του θεσμού του βουλευτή, του προσωπικού του λαού, έχουμε χάσει πια κάθε δημοκρατικό, κάθε δημοκρατική έννοια. Εγώ το ζω καθημερινά το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι ή βρίσκομαι εκεί για να υπερασπιστώ τα δικαιώματά τους όσο μπορώ, όσο μου το επιτρέπει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε, ότι δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορούν να βαριάζουν κανέναν και τίποτα. Είναι απίστευτο το ότι εγώ είμαι σίγουρη πια ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να δημιουργήσουν μια τράπεζα γενετικού υλικού από την περιοχή, διότι χθες επιμέναν να πάρουν γενετικό υλικό από έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε ατράνταχτο άλοθη για το που βρισκόταν εκείνη τη μέρα, διότι βρισκόταν στο Άγιο Όρος και ήταν μάλιστα δίπλα. Εκεί δουλεύει και εργάζει και μάλιστα είναι δίπλα στον Άγιο Πρώτο του Αγίου Όρους. Οπότε βρισκόταν μαζί του, επειδή το συνοδεύει παντού, και δεν μπορούσε να βρίσκεται σε δύο μέρη. Από αυτόν τον άνθρωπο που είχε 38 άλοθη, γιατί θέλανε γενετικό υλικό. Εγώ ελπίζω, όπως αυτό που είναι το καθήκον μου σαν βουλευτής, να προσπίζομαι τα δικαιώματα των πολιτών μου, να προσπίζομαι το Σύνταγμα, αυτό θα συνεχίσω να κάνω και δεν καταλαβαίνω την κούραση και δεν καταλαβαίνω, όπως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα γύρω μου και δεν τρομοκρατούνται, έτσι δεν πρέπει να τρομοκρατηθεί κανένας μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας.